κύριο Γιώργο Μαρίνο, το οποίο θα καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Βουλευτά από τη Λαμία. Τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Βούτσιν, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Ο λόγος που σας καλέσαμε έχει να κάνει με την πρόσφατη επίσκεψή σας και για το νοσοκομείο Λαμίας. Την ερώτησή σας θα τα δούμε σε λίγο, αλλά πρέπει να σας ρωτήσω για τα κρίσιμα, όπως λέγεται, επόμενα 24 ώρα κύριε Μαρίνο, για να κάνει ένα προσχέδιο συμφωνίας η κυβέρνηση με τους εταίρους δανειστές. Αντιλαμβάνομαι και ξέρω ότι έχετε ριζική αντίθεση με όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Είναι ένα έμεσο νέο μνημόνιο όλο αυτό που συζητάμε, κύριε Μαρίνο? Ναι, κύριε Βούτσινε, είναι πραγματικότητα ότι η κυβέρνηση με την Τρόικα, δηλαδή με την Κομισιόν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επισπεύδουν τις κινήσεις τους για αντιλαϊκή συμφωνία, η οποία βασίζεται στη συμφωνία που υπογράψανε στις 20 του Φλεβάρη, και πραγματικά ισχύει αυτό που είπατε. Πρόκειται για νέα δανειακή σύμβαση, για νέο αντιλαϊκό μνημόνιο, και αυτό το τεκμηριώνουμε. Πριν μου πείτε πώς είναι η τεκμηρίωσή σας, η κυβέρνηση λέει δεν περνάμε τις κόκκινες γραμμές που έχουμε πει. Μισθούς, συντάξεις, τα γνωρίζετε αυτά, συνταξιοδοτικό, ασφαλιστικό. Κύριε Μαρίνο, σας ακούω. Οι κόκκινες γραμμές ήταν καμένες από χέρι, είπαμε, έγιναν ροζ. Οι κόκκινες γραμμές αφορούν πώς θα υπηρετήσει η κυβέρνηση τα μεγάλα συμφέροντα, τους μεγάλους οικονομικούς μονοπωλιακούς ομίλους. Ναι. Όλα αυτά είναι φούμαρα. Επί της ουσίας διατηρούνται όλα τα αντιλαϊκά αντεργατικά μέτρα των προηγούμενων μνημονίων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν πειράζουν τετρίχα από τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Δεύτερο, προβλέπεται πρωτογενές πλεώνασμα που θα δημιουργηθεί μέσα από νέες περικοπές κονδυνίων που πηγαίνουν για κοινωνικές υπηρεσίες, ναι, και γενικότερα θα δημιουργηθούν μέσα από τη συνέχιση της λιτότητας. Αυτό όμως τον αριθμό που είπαν ότι το πρωτογενές πλεώνασμα θα είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με αυτό που ξέραμε πριν, δηλαδή 0,7-0,8, κύριε Μαρίνο, δεν είναι ανακουφιστικό? Και θα φτάσει στην πορεία στο 3. Κοιτάξτε, ανακουφιστικό δεν μπορεί να είναι, γιατί θα λειτουργούν όλοι οι παράγοντες, ναι, η λιτότητα, η διατήρηση των χαμηλών μισθών, των χαμηλών συντάξεων, νέα φορολογία, η φορολογία που υπήρχε, η νέα φορολογία. Και ταυτόχρονα πρωτογενές πλεώνασμα συνυπάρχει, κύριε Βούτσινε, με περικοπή κοινωνικών παροχών και με διατήρηση ψηλής φορολογίας. Δεν δημιουργείται διαφορετικά. Ναι. Και εδώ έχει σημασία το εξής. Διατήρηση του έμφυα που δεν μπορεί να τον πληρώσει καμιά λαϊκή οικογένεια, και των άλλων αντιλαϊκών φορολογικών μέτρων. Και έχει σημασία επίσης η αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ. Είτε να βάλουν δύο κλίμακες είτε τρεις, προσδοκούν, ναι, πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέσα από την αύξηση των συντελεστών. Και σας λέω το εξής. Επιχειρούν μεταφορά, ναι, πολλών τροφίμων, ειδών τροφίμων, ναι, μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, νερού κλπ. Σε υψηλότερο συντελεστή. Είναι αυτά τα χτυπήματα, τα κέρια που δεν μπορούν, που θα καθυλώσουν ακόμα και θα χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση, ναι, των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Και λέμε στους εργαζόμενους της Λαμίας, της Θειότιδας, ότι καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ακολουθεί τον ίδιο δρόμο του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, προωθεί τις ιδιωτικοποιήσεις, ναι, αυτά τα έχουν συμφωνήσει, ιδιωτικοποιήσεις σοβαρές, λιμάνια, αεροδρόμια, και ετοιμάζουν μεθοδευμένη πολύ συστηματική επίθεση ενάντια στα ασφαλιστικά δικαιώματα. Άρα τι μου λέτε, κύριε Μαρίνο, ότι αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση είναι φύγια και μεταξωτές κορδέλες, να το πω χειρότερα. Χειρότερα. Δεσμεύτηκε για κατάργηση του έμφυα. Το πάει πιο πίσω, επί της ουσίας. Αυτό είναι αλήθεια. Στην ίδια κατάσταση. Δεσμεύτηκε για 12.000 αφορολόγητο, κορόιδεψε το λαό. Δεσμεύτηκε για 700, ότι θα επαναφέρει τα 751 ευρώ στο κατώτερο μισθό, κορόιδεψε το λαό. Τη 13η σύνταξη κορόιδεψε το λαό. Μπορεί να ήταν ψίχουλα, είχε δεσμευτεί. Και εδώ έχει μεγάλη σημασία το εξής.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας κατέθεσε από το Φλεβάρι πρόταση νόμου για την κατάργηση των μνημονίων και όλων των αντιλαϊκών μέτρων. Ναι. Περιμένουν να αντιφέρουν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και στην Ολομέλεια και θα δώσουμε σκληρή μάχη. Καταθέσαμε επίσης πρόταση νόμου να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός, η 13η και 14η σύνταξη και να εφαρμοστούν οι κλαδικές συμβάσεις υποχρεωτικά. Θα επιμείνουμε και θα δυναμώσουμε τη σχέση με το εργατικό κίνημα, γιατί αυτές οι πρωτοβουλίες του ΚΚΕ ακριβώς είναι σε πλήρη αντιστοίχηση με τα συμφέροντα των εργαζομένων, με τα συμφέροντα του λαού μας. Και εδώ πρέπει να βγουν συμπεράσματα, συνεπώς, συμπερασματικά. Νέο μνημόνιο, νέα δανειακή σύμβαση, νέα αντιλαϊκά μέτρα πάνω στα μέτρα που οδήγησαν σε φτώχευση τα εργατικά. Άρα εσείς δεν περιμένετε κάτι συγκλονιστικό, ίδια ύφεση, ίδια φτώχεια λέτε. Υπάρχει βέβαια και η πάγια θέση σας εκτός Ευρώπης, κύριε Μαρίνο. Βέβαια αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό και κατά πόσο θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Κοιτάξτε να σας πω, πρώτα απ' όλα πρέπει να πάρουν οι εργαζόμενοι υπόψη ότι 11 Ιούνιου γίνονται μεγάλες κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ σε όλη την Ελλάδα και στη Λαμία και σε όλη την περιοχή, ώστε να διεκδικήσουν οργανωμένα, αποφασιστικά οι εργαζόμενοι ανάκτηση των απολειών που είχαν κατά τη διάρκεια της κρίσης και να χτυπήσουν κάθε προσπάθεια επιβολής νέων αντιλαϊκών μέτρων. Είναι πολύ σημαντική κινητοποίηση. Δεν πρέπει να λείπει κανείς εργάτης, καμιά εργάτρια, κανένας λαϊκός άνθρωπος, κανένας άνθρωπος του μόχθου που στενάζει κάτω από το βάρος αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Και το ΚΚΕ λέει το εξής στους εργαζόμενους. Από τη στιγμή που έχουν δοκιμάσει κάθε διαχείριση αυτού του σάπιου συστήματος του καπιταλισμού και κάθε χρόνο η κατάσταση γίνεται και χειρότερη, είναι ανάγκη να σκεφτούν αυτό που λέει το ΚΚΕ. Ναι. Οργάνωση καλή, γερή, στα συνδικάτα, στους χώρους δουλειάς, συμμαχία λαϊκή των εργατών, των φτωχών αγροτών, των επαγγελματιών, ώστε να διαμορφωθεί μια πολύ ισχυρή συμμαχία που θα ανατρέψει αυτή τη βαρβαρότητα και θα ανοίξει ένα δρόμο ώστε αυτοί που παράγουν τον πλούτο να μπορούν να τον καρποθούν. Και σε αυτές τις συνθήκες, με την εξουσία, τη διακυβέρνηση στα χέρια του λαού, μπορείς να αναπτύξεις αμοιβαία επωφελής σχέσεις με άλλα κράτη, με άλλους λαούς και στην περιοχή μας και ευρύτερα, και να πετύχεις αυτό το στόχο της αποδέσμευσης και από τη λικοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη λικοσυμμαχία του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι υπόθεση του λαού, ο οποίος έχει στα χέρια του δύναμη και πρέπει να απελευθερωθεί, να απεγκλωβιστεί η κατάσταση από αυτά τα παιχνίδια που παίζουν πότε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, πότε ο ΣΥΡΙΖΑ με την ΑΝΕΛ, κύριε Βούτσινε. Πάμε τώρα λίγο στο πιο τοπικό ζήτημα. Πρόσφατα βρεθήκατε και στη Λαμία, κύριε Μαρίνο, σε ειδική εκδήλωση και περιοδία που κάνατε για να ενημερωθείτε για τα προβλήματα στο νοσοκομείο Λαμία, στον χώρο της υγείας. Η κατάσταση είναι οριακή, τη γνωρίζετε. Και θέλω να μου πείτε, επειδή κάνατε παρέμβαση στην Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα και ένας ακόμη συνάδελφός σας. Το θέμα είναι ότι ακούσαμε για προσλήψεις εδώ και πολύ καιρό, κύριε Μαρίνο, 4,5 περίπου χιλιάδες για να ανακουφιστεί το σύστημα υγείας. Ναι, κοιτάξτε. Έτσι δεν είναι. Επειδή πήγαμε, το είχε πει ο Πρωθυπουργός. Το Πρωθυπουργός το είχε πει. Δεν το είπε κάποιος. Ναι. Ούτε καν ο Υπουργός Υγείας. Το είχε πει ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω. Ναι, και να σας πω, πήγα στη Βουλή, κατέθεσα ερώτηση για το νοσοκομείο της Χαλκίδας και συζητήθηκε. Ταυτόχρονα είχε κατατεθεί από τη Νέα Δημοκρατία για το νοσοκομείο της Λαμίας. Και λέω το εξής. Εμείς θέλουμε να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Το ξύλο μας στην υγεία, στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, ξεκίνησε πραγματικά σταδιακά από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική τους ήταν επικίνδυνη και παραμένει. Πολιτική υποχρηματοδότησης των μονάδων υγείας, ούτε φράγκο δηλαδή από τον κρατικό προϋπολογισμό, εμπορευματοποίηση, εισαγωγή ιδιωτικών, έτσι είναι η πραγματικότητα, επιχειρηματικών κριτηρίων στα νοσοκομεία και άρα και χαράτσια που τα ζει ο λαός. Ναι. Γιατί μιλάμε και ασκούμε κριτική για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ? Γιατί ακριβώς, κύριε Βούτσινε, βαδίζει στον ίδιο δρόμο. Και ο κύριος Ξάνθος ήταν
ήταν, τι να σας πω, πολύ... Συγκρατημένος. Η τοποθέτησή του ήταν καθαρότατη. Η κατάσταση θα μείνει όπως έχει, για τον εξής λόγο. Ναι. Γιατί στο θέμα της χρηματοδότησης θα συνεχίσουν να αφήνουν χωρίς τα αναγκαία κονδύλια τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Ναι. Τα κεφάλαια θα πηγαίνουν στους μεγάλους οικονομικούς ομίλους και στις νατοϊκές ανάγκες. Και λέει τώρα, είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα κάνουν 4.500 προσλήψεις. Mm-hmm. Εμείς, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, λέμε ότι με βάση την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, αυτό θα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Για ποιο λόγο? Γιατί μόνο την τελευταία τριετία, κύριε Βούτσινε, έχουν φύγει από τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας πάνω από 5.200 γιατροί και νοσηλευτές. Ναι. Δεν μπορεί να καλυφθεί δηλαδή ούτε το κενό ούτε των τριών χρόνων, αλλά πάω παραπέρα, ούτε αυτές τις 4.500 θα υλοποιήσουν. Γιατί? Γιατί ήδη αυτά που ανέφερε και ο κύριος υφυπουργός στη Βουλή είναι απειροελάχιστα. Δηλαδή θα κάνει 2-3 προσλήψεις όταν λείπουν 20 ή 30 γιατροί και νοσηλευτές από ένα νοσοκομείο. Άρα η κατάσταση θα συνεχίσει να είναι δραματική. Άρα αυτό δηλαδή που πρέπει να ξέρουν όσοι εμπλέκονται στον χώρο της υγείας, κυριότερα εργαζόμενοι ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό προσωπικό, είναι ότι θα πρέπει να μάθουν να λειτουργούν στα όριά τους, δηλαδή, μου λέτε, κύριε Μαρίνο. Θα πρέπει να διεκδικήσουν. Και οι ασθενείς, οι πολίτες, να πάνε και να λένε θα βρω, δεν θα βρω γιατρό, θα βρω, δεν θα βρω γάζες και τέτοια πράγματα. Εμείς το θέτουμε διαφορετικά. Έτσι πάει η πολιτική της κυβέρνησης. Εμείς λέμε να συνεχίσουμε, κάνουμε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και οι γιατροί και οι νοσηλευτές και σε όλη την Ελλάδα να διεκδικήσουμε τώρα αύξηση της χρηματοδότησης, ναι, άμεσα προσλήψεις, άμεσα κρίνονται ζωές. Είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση, όπως ήταν και η Νέα Δημοκρατία για το ΠΑΣΟΚ. Είναι υπεύθυνη γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Κατά. Μιλάμε για σοβαρές συνέπειες από αυτή την κατάσταση των μεγάλων ελλείψεων. Άρα να διεκδικήσουμε αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία και να διεκδικήσουμε άμεσα τώρα χρηματοδότηση, το επαναλαμβάνω, και κάλυψη όλων των κενών. Και ταυτόχρονα υπάρχουν οφειλές και στο νοσοκομείο της Λαμίας. Εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν δουλέψει και τους χρωστάνε δεδουλευμένα από το Δεκέμβρη του 2012. Το θέσαμε και αυτό στη Βουλή. Γνωστό. Και θα επιμένουμε. Άρα δεν μπορούν να παίξουν με συνθηματολογία όπως τους είπαμε στη Βουλή, ούτε να συνεχίσουν να καλούν ψεύτικες προσδοκίες. Ο καθένας κρίνεται εδώ. Το ΚΚΕ θα συνεχίζει αποφασιστικά και στην Φιώτιδα και στη Λαμία και στην Εύβοια και στη Φωκίδα και στο Καρπενήσι στην Ευρυτανία και στη Βιωτία, στη Στερεά εννοώ, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, να βάζει αυτά τα αποφασιστικά ζητήματα και της δωρεάν υγείας και της κάλυψης των κενών. Συνεχίστε τον αγώνα, κύριε Μαρίνο, γιατί μην αφαιθούν στην τύχη τους όλα αυτά και σε αυτόματο πιλότο, έτσι, και να επικαλούμαστε συνέχεια τις διαπραγματεύσεις και την οικονομική κρίση. Τουλάχιστον για την υγεία πρέπει να υπάρξει μια ξεχωριστή μέρημνα. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν το συζητάμε. Δεν δικαιολογούνται. Έτσι, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί κανένας. Και είναι ψέμα αυτό, δεν λέει, δεν υπάρχουν λεφτά. Και την ίδια ώρα διαγράφει εκατομμύρια από οφειλές σε μεγάλα συμφέροντα ή, όπως ξέρετε, προχθές, από προχθές ξεκίνησε η διαδικασία να νομιμοποιήσουν αδήλωτα κεφάλαια, ναι, αφορολόγητα δηλαδή, και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Αυτά είναι εκατομμύρια ευρώ και κλαίγονται ότι δεν έχουν να δώσουν, να χρηματοδοτήσουν την υγεία στην οποία κρίνονται ανθρώπινες ζωές. Το ΚΚΕ θα συνεχίσει με όλα τα μέσα την πάλη του μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με το λαό της περιοχής, κύριε Βούτσινε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας, κύριε Μαρίνο. Να είσαστε πάντα καλά. Ευχαριστώ.